Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην απίστευτη ταλαιπωρία που υπέστησαν εκατοντάδες οδηγοί όταν έκλεισε για περισσότερες από 5 ώρες η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Το θέμα πήρε και πολιτικές διαστάσεις με τον αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, να εξαπολύει σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση. Ο κύριος Ραγκούσης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ραγκούση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω από τη στιγμή που. Τέλος πάντων, η Ζηνοβία, όπως ονομάστηκε, είναι ένα κύμα κακοκαιρίας έντονο. Μήπως ζητάτε από το κράτος, από την πολιτεία, από το όποιο κράτος, να κάνει περισσότερα από ό,τι μπορεί να κάνει το όποιο κράτος? Κύριε Μελιγκόνη, καταρχάς να σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι η χώρα σήμερα και κυρίως όλοι αυτοί οι άτυχοι συμπολίτες μας, οδηγοί και συνοδηγοί, θα αντιμετώπιζαν μια τέτοια κατάσταση ουσιαστικά αποκλεισμού της Εθνικής Οδού, που είναι η μεγαλύτερη οδική αρτηρία της χώρας. Ναι. Γιατί και ήταν εδώ και μέρες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αυτή που προειδοποιούσε για αυτή την κακοκαιρία, και στο τέλος, από ό,τι περιγράφουν οι ίδιοι αυτόπτες μάρτυρες, δεν ήταν εδώ και κάποια ομηρικού τύπου θεομηνία. Όντως, μας το είπαν και νωρίτερα. Για 5 εκατοστά χιόνι ήταν η ιστορία. Ναι, ναι. Εδώ προφανώς υπάρχει σοβαρότατη ολιγορία του κρατικού μηχανισμού και των υπευθύνων. Είτε δημόσιο φορέα θέλει να δει κανείς τις ευθύνες, είτε ιδιωτικού. Και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η σημερινή κατάσταση. Σε καμία περίπτωση. Στο παρελθόν είχαμε τέτοια περιστατικά, αλλά είχε μεσολαβήσει ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με κάποιες λαλίκες που μπορεί να είχαν διπλώσει στην Εθνική Οδό και το καθεξής. Το σημερινό ήταν απολύτως αδικαιολόγητο και μη αναμενόμενο. Και προφανώς τώρα για κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της, προφανώς υπάρχει θέμα αναζήτηση ευθυνών για όλη αυτή την κατάσταση και όλη αυτή την τηλεπορία, την αδικαιολόγητη που υπέστησαν τόσοι άνθρωποι. Το γεγονός ότι ο συναρμόδιος υπουργός, ο κύριος Καραμανλής, πήγε στις Αφίδνες στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας για να δει πώς ακριβώς έγινε και κόπηκε στη μέση η Ελλάδα, προφανώς δεν σας καλύπτει από ό,τι καταλαβαίνω. Ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι ο κάθε κύριος Καραμαλής, ο κάθε αρμόδιος, σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται εκεί που βρίσκεται για να δρά εκ των προτέρων και όχι να επικοινωνιακά να διαχειρίζεται το πρόβλημα εκ των υστέρων. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι όλο αυτό, άμα λίγο το συλλογιστούμε και με μια έτσι λίγο πιο ανοιχτή προσέγγιση, απολύτως αδικαιολόγητο για μια κυβέρνηση που υποτίθεται ότι ήρθε ακριβώς έχοντας υπόψη της τα λάθη του παρελθόντος, είτε του πρόσφατου είτε του απότερου, και έλεγε και ξανάλεγε ότι θα τα διορθώσει και θα τα διορθώσει. Και τελικά είδαμε ότι όχι μόνο δεν διορθώνονται προβλήματα του παρελθόντος, αλλά προκύπτουν προβλήματα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, δεν υπήρχαν στο πρόσφατο παρελθόν. Και είναι βέβαιο ότι αν όλα όσα έγιναν σήμερα είχαν συμβεί επί κυβερνήσεων Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε διακόψει τις διακοπές του, μέσω των οποίων υποτίθεται ξεκουράζεται γιατί κουράστηκε κιόλας. Λοιπόν, και θα είχε εξυπηρετήσει με πύρινα κηρύγματα εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, εντάξει, αυτή η κατάσταση πραγματικά, επαναλαμβάνουμε, είναι χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία. Κύριε Ραγκούση, από ό,τι καταλαβαίνω, το τελευταίο που είπατε είναι και ο πυρήνας, δηλαδή μια απορία που μπορεί να έχει ο καθένας, τι θα γινόταν και στη δημόσια σφαίρα και από πλευράς μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν θέλετε, εάν αυτά γίνονταν πέρσι το χειμώνα, για παράδειγμα. Κάτι τέτοιο θέλετε να πείτε? Ευθέως, βεβαίως. Αυτό, και θέλω να σας πω και κάτι, αυτό είναι και στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων, έτσι, που σέβονται τον εαυτό τους ή και δημοσιογράφων που επίσης σέβονται το επάγγελμα το οποίο κάνουν. Ναι, πράγματι, αν όλα αυτά είχαν γίνει πέρυσι, αλλά δεν έγιναν όμως πέρυσι, ούτε πρόπερσι. Φέτος γίνανε για πρώτη φορά. Είχαμε, επαναλαμβάνω, κάτι κρούσματα στο παρελθόν, αλλά ήταν μετά από σοβαρά τροχαία ατυχήματα που αναγκάστηκαν να κλείσουν την Εθνική Οδό. Λοιπόν, αν τα είχαμε αυτά τα γεγονότα τα σημερινά, πέρυσι, πρόπερσι, ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με όλο το σύστημα Μητσοτάκη, μηντιακό και πολιτικό, θα είχε βγει αυτό που λέει οι συμπολίτες μας, θα είχε βγει στα κάγκελα να φωνάζει και να σκίζει τα ρούχα του για μια κατάσταση την οποία, ορίστε, επί των ημερών του ως πρωθυπουργός, συμβαίνει, ενώ δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν.
Μάλιστα. Κύριε Ραγκούση, η παρέμβασή σας καταγράφεται, όπως επίσης και η προαναγγελία σας ότι θα παρακολουθείτε το θέμα και ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να αναζητήσει ευθύνες. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας στο Δελτίο. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μελιγκόνη, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλό βράδυ.